Ευχές σε όλους τους δημότες του διευρυμένου Δήμου Κορινθίων δίνει ο Δήμαρχος Κορινθίων Αλέξανδρος Πνευματικός. Καταρχήν να έχουμε ένα ειρηνικό 2011, να υπάρχει υγεία σε όλους, σε εμάς, στις οικογένειές μας, στις οικογένειες όλου του κόσμου. Από εκεί πέρα θα είναι μια δύσκολη χρονιά, στην οποία θα πραγματοποιηθεί η μεγαλύτερη μεταρρύθμιση που έχει γίνει ποτέ στο ελληνικό κράτος. Πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Υπάρχουν αρκετά προβλήματα όσον αφορά την προετοιμασία αυτής της μεταρρύθμισης, τα οποία θα εμφανιστούν τις πρώτες ημέρες του 2011. Όμως έχουμε αποδείξει ως λαός ότι μπορούμε να καταφέρνουμε και τα πιο δύσκολα εγχειρήματα. Εύχομαι λοιπόν το 2011 να ξημερώσει έχοντας ο πολίτης τη δυνατότητα να εξυπηρετείται πολύ καλύτερα από τις υπηρεσίες του Δήμου ή από τις υπηρεσίες γενικότερα της περιφέρειας. Εύχομαι το 2011 να ξεκινήσει μια αντίστροφη περία ανάπτυξης, ιδιαίτερα εδώ στην Κόρινθο και στην Κορινθία, μια ανάπτυξη που την θέλουμε όλοι, γιατί η ανεργία έχει φτάσει σε πολύ υψηλά επίπεδα. Να έχουμε υγεία λοιπόν και περιμένουμε χαρμόσυνα το 2011 και να μείνουν όλα τα αρνητικά στο παρελθόν, το 2010. Γιατί έχουμε δημιουργίες, θα έχουμε εκπλήξεις και ονόματα αντιδημάρχων, πότε θα περιμένουμε? Ποτέ δεν υπάρχουν εκπλήξεις. Εγώ πιστεύω ότι αυτοί που πρέπει να προσφέρουν στην πρώτη φάση και είναι ικανοί και έχουν εκλεγεί με το δικό μας συνδυασμό, θα είναι αυτοί που θα αναλάβουν τα υπεύθυνα πόστα, είτε τις αντιδημαρχίες είτε τα νομικά πρόσωπα. Από εκεί πέρα υπάρχει χώρος και ρόλος για όλους που διψάνε για να βοηθήσουν μια συλλογική προσπάθεια που έχει ανάγκη η Κόρινθος για να μπορέσει να πρωταγωνιστήσει τα επόμενα χρόνια σε επίπεδο όχι μόνο Πελοποννήσου αλλά και χώρας και να μπορέσουμε να κατακτήσουμε τους στόχους που βάλαμε κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου. Δύσκολοι οι στόχοι, πολύ δύσκολη η συγκυρία, η οικονομική και η κοινωνική της χώρας, όμως εμείς αισιοδοξούμε ότι μέσα από την δουλειά που θα κάνουμε θα καταφέρουμε να περάσουμε σε ένα άλλο επίπεδο και να κατακτήσουμε έναν μετά τον άλλον όλους τους στόχους.